Το προφύλαξε με νύχια και με δόντια γιατί ήρθαν εδώ οι επιδρομές, αλλά βλέπω, άντεξες και δεν έδωσες τίποτα. Πάμε να κάνουμε... Δείτε, θα κάνω μέσα στο κόκορα, δείτε πώς είναι το κέικ. Είναι από μέσα, το πάνω και το κάτω, είναι τραγανό σαν μπισκότο, δηλαδή τώρα παιδιά ακόμα χνίζει, έτσι, μην το παρεξηγήσετε. Βλέπετε, τώρα είναι ακόμα καυτό και διαλύεται. Αλλά αν κόψετε κομμάτι, επάνω είναι σκληρό, είναι τραγανό, είναι σαν ένα γιγάντιο μπισκότο. Ναι. Εντάξει, και μέσα είναι υγρό, αλλά υγρό, όχι τύπου λάσπη αυτό που το κόβεις και τρέχει. Είναι ένα κέικ που το χαίρεσαι να το τρως, ρε παιδί μου. Αυτό που το φτάνει στο κέντρο και το κάνεις έτσι με τα χέρια σου και είναι ζουμερό. Και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Και δεν είναι ούτε κανέλα, ούτε σοκολάτα, ούτε σταφυντόψωμο, ούτε κέικ. Είναι κάτι ενδιάμεσο. Ένα τραγανό, θρυφτό γλυκό. Υπέροχο για καφέ. Τρελαίνομαι με κρύο γάλα. Να σε κάνω. Βασίλη, ανοίγω κρασί. Ανοίγεις. Κοκοράς, τι ανοίγεις. Νέα γη. Σειρά κοτσιφάλι. Νέα γη. Τα δικά μας κρασιά. Τα δικά μας που είναι και πολύ που ωραία. Έχω εδώ στην κάβα γεμάτο κρασιά. Έχουμε πάρα πολλά και είμαστε χαρούμενοι να μαγειρεύουμε με καλά κρασιά. Ένας κόκορας. Κομμένο σε μερίδες. Εντάξει, τώρα αυτό είναι ένας παραλίγο γιατί έχω ζήτησα από το κατάστημα 10 στη Βάρη να μας στείλει τρεις κόκορες. Γιατί έχω έναν εδώ, έναν στο ενδιάμεσο στάδιο και έναν μέσα. Κύριε 10, όχι ότι παραπονεθήκατε, να ξέρετε τι γίνονται οι κόκορές σας δηλαδή, έτσι. Γιατί ο άνθρωπος θα λέει, μα τρεις κόκορες. Τρεις κόκορες να του πεις του κυρίου 10, δεν πετυχαίνεται τίποτα. 10 με τόνο. 10 με τόνο και δεν πάει τίποτα χαμένο. Και ξέρεις, έχει πολύ πλάκα. Πολλές φορές πάμε και ψωνίζουμε για την εκπομπή. Πάω εγώ και λέω: θέλω 3 κιλά σολομό. Και μου λένε: μα τι θα κάνετε με 3 κιλά σολομό. Της λέω: έχω το ομό, το μεσαίο και το τελειωμένο. Καταλαβαίνεις, γιατί ψωνίζουμε πολλά πράγματα. Αλλά δόξα τω Θεώ, τρώνε πάρα πολλοί άνθρωποι και σώζονται πάρα πολλές γυναίκες που δεν μαγειρεύουν στα σπίτια. Βέβαια. Που πάνε άνθρωποι χορτασμένοι. Και τσακώνονται πολύ με τις γυναίκες γιατί πάνε χορτασμένοι και δεν τρώνε το φαγητό της γυναίκας. Άστα, να τα λέμε κι αυτά. Να τα λέμε κι αυτά. Τι έχεις εκεί το χαρτί κάτω κρατημένο. Για να δούμε. Γιουμετσάκι. Αυτό γίνεται και με κοτόπουλο, όχι μόνο με κοκόρι. Γίνεται με κοτόπουλο, με κοκόρι. Και αν κάποιος θέλει, λέω εγώ τώρα, γίνεται και με αρνί. Πολύ ωραίο. Α, ναι. Ναι. Αλλά τώρα κάνουμε με κοκοράκι. Λοιπόν, ένα κοκοράκι παρακάτι, γιατί τώρα δεν μέτρησα και ακριβώς τα κομμάτια για να τα διαιρέσω διατρία. Τώρα εδώ είναι ένα παρακάτι, εδώ είναι ένα και μέσα εκεί είναι 1,5 το πολύ που έχω φτιάξει. Λοιπόν, έχει σοταριστεί, δεν έχει τηγανιστεί, έχει σοταριστεί σε χαμηλή φωτιά. Τώρα πριν λίγο τις διαφημίσεις τη δυνάμωσα. Δεν θέλουμε να γίνει κόκκινο, να μαυρίσει, να τηγανιστεί και όταν τρώμε μετά τη σάλτσα να έχουμε γενικώς διάφορα θέματα με τη βαριά σάλτσα. Θέλουμε, εντάξει, δεν είναι ελαφρύ φαγητό, δεν είναι κολοκυθάκι αυτό. Αλλά δεν είναι και πολύ βαρύ. Θέλουμε αυτό το σχετικά βαρύ φαΐ να το κάνουμε εμείς λίγο πιο ελαφρύ. Σωστό. Άρα τι κάνουμε, βάζουμε μέσα το κρεμμύδι που έχω κόψει στο πολυμιξεράκι. Σας έχω πει σε μερικά φαγητά μπορούμε να κερδίσουμε χρόνο. Εγώ σχεδόν σε όλα κόβω το κρεμμύδι στο πολυμιξεράκι. Μερικά φαγητά θέλουν κρεμμύδι στο χέρι ή στον τρίφτη. Όταν είναι το λέω, εντάξει. Όταν όμως μπορούμε να αποφύγουμε την πολλή δουλειά. Πολυμιξεράκι, κρεμμύδι μαζί με ελαιόλαδο και το λίπος που έχει βγάλει το δέρμα του κόκορα. Ναι, γιατί είναι πιο παχύς ο κόκορας. Δύο και αυτά που είναι εκτροφίου, δεν είναι κόκορας αυλής αυτός. Αλανιάρης. Δεν είναι αλανιάρης, είναι πιο παχουλά, εντάξει. Αλλά εξαιρετική ποιότητα, πεντανόστιμο και τρυφερό. Εντάξει, άλλη χάρη έχει ο κόκορας, ο χωριάτικος με το μαύρο το κρέας που κάνει για βραστό. Για πες. Θυμάμαι στο χωριό η γιαγιά μου που τον έσφαζε τον κόκορα και μας τον έκανε σκληρό κρέας εκεί. Πολύ. Αλλά νόστιμο. Αλλά νοστιμιά. Άλλο. Τώρα εμείς που ζούμε στην πόλη δεν θέλουμε ούτε να βράζουμε 10 ώρες τα κοτόπουλα. Οι νέες νοικοκυρές δεν έχουν χρόνο και πολλές φορές διάθεση να φτιάξουν τον κόκορα το χωριάτικο. Οπότε πάμε σε ένα καλό κρεοπωλείο και αγοράζουμε έναν κόκορα. Ιχθυτροφείου που λέω και εγώ. Εκτροφείου. Ορνηθοτροφείου. Αλλά εξαιρετική ποιότητα, έτσι. Γιατί ό,τι αγοράζεται το κατάστημα 10 είναι στα αλήθεια. Στα πραγματικά δεν έχουμε θέμα να κάνουμε διαφήμιση ούτε παίρνουμε λεφτά ούτε τίποτα. Αλλά το καλό το πράγμα να λέγεται, εντάξει. Και εγώ έχω μια μανία με τα καλά τα μαγαζιά. Όχι, εσύ πάντα προσέχεις πρώτη ύλη. Σε αυτό σου βγάζω και σε αυτό, μάλλον παρόλο, το καπέλο. Παρόλο που είμαστε στην τηλεόραση, θα μπορούσα να μαγειρεύω με φθηνά υλικά, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να δει ακριβώς την ποιότητα, ούτε να τη μυρίσει. Και θα μπορούσα να πω και σε εσάς και σε εσένα και στην Ελένη και σε όσα παιδιά μπαίνουν στην κουζίνα, κάντε λίγο τα στραβαμάτια. Τώρα ο κόκορας είναι λίγο β. Παρ' όλα αυτά, μου έχει δώσει γραμμή η Ελένη την πρώτη χρονιά που ήρθα να μαγειρεύω πάντα και καλά κάνει και το εκτιμά φάνταστα με εξαιρετική ποιότητα υλικά. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό βγαίνει και στο γυαλί. Εννοείται, Βασίλη. Λοιπόν, τέρμα τα φιλοσοφικά, πάμε να συνεχίσουμε. Τρία κανελόξυλα και λίγα μπαχάρια μέσα. Τώρα, με έχετε μάθει. Αν δεν θέλετε κανελόξυλο, μην το βάλετε. Εγώ δεν θα στεναχωρηθώ καθόλου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ για την ακρίβεια, στο έτοιμο έβαλα και μία πρέζα κανελίτσα. Έξτρα, μου αρέσει κανελάτα ο κόκορας.
Βαχάρι. Εμένα μου αρέσει, ο πατέρας μου δεν το συμπαθεί καθόλου για την ακρίβεια το μισή. Το βάλεις, δεν το βάλεις. Το βάζετε, το βάλεις. Εμένα δεν μου καίγεται καρφί. Σημασία έχει να βάλετε κρεμμύδι, να βάλετε κόκκινο. Όχι, κόκκινο δεν πειράζει. Δεν πειράζει, έλα, έλα. Κόκκινο κρασάκι. Αυτό το άνοιξα για να το πιούμε. Λίγο κόκκινο κρασάκι. Εντάξει. Αλάτι και πιπέρι και ντοματούλα και εγώ είμαι ευχαριστημένος με αυτά, αν τα κάνετε μέχρι εδώ. Τώρα θέλετε να βάλετε μέσα δαφνόφυλλο, βάλτε το. Σκόρδο, βάλτε το. Φλούδα πορτοκαλιού, βάλτε την. Φλούδα λεμονιού, βάλτε την. Όλα εντάξει, πάνε, ανάλογα σε πολλά πράγματα. Θες να βάλεις μέσα λίγη ρίγανη, καλή ώρα, βάλτε να ταιριάζει και ρίγανη, εντάξει. Αλλά μίνιμουμ ελαιόλαδο καλό, κρεμμυδάκι μπόλικο κομμένο στο πολυμιξεράκι, αλάτι, πιπέρι, χυμό ντομάτα. Συμπυκνωμένο χυμό ντομάτα. Αν έχετε σπιτικό, αυτά τα βάζα που κάνετε στο χωριό το καλοκαίρι, ακόμα καλύτερα. Ντοματίνια. Τρελαίνομαι να βάζω ντοματίνια μικρά κονσέρβα στα φαγητά το χειμώνα. Το καλοκαίρι τα έχουμε και πιο πολύ φρέσκα. Εντάξει. Λοιπόν, μυστικό νούμερο ένα. Αν δεν θέλετε να γίνει το φαγητό αυτό βαρύ και να γίνει ένα τσικ πιο ελαφρύ, δεν βάζετε μέσα κόκκινο κρασί, λευκό, αλλά βάζετε λευκό. Εντάξει. Εντάξει, ταιριάζουν και τα δύο, μη στεναχωριέσαι. Και δεν βάζετε ντοματοπελτέ. Εγώ θεωρώ ότι ο ντοματοπελτές βαραίνει πάρα πολύ τα κοκκινιστά. Δηλαδή, κάνεις γίδα κοκκινιστή, βάζεις ντοματοπελτέ, γίνεται μπαρούτι, γίνεται τέλεια. Αλλά αν δεν βάλεις πελτέ, γίνεται ένα τσίκ πιο ελαφριά. Σωστός. Ωραία. Εγώ επίσης δεν βάζω δάφνη εδώ πέρα, παρόλο που είπα πριν, θυμάμαι τι λέω, ότι ταιριάζει. Αν τη βάλετε, δεν θα πάθει με το φαγητό. Αλλά στο τέλος παίρνει μια γεύση, έχει το φαγητό μια αίσθηση. Πώς λέγεται, στη φαδίλα που λέω εγώ. Το κρεμμύδι ναι, σε πάει προς το συμπάδο. Πάει προς τη φάδο. Εγώ θέλω να με πάει προς κοκκινιστό. Εντάξει. Και επίσης γι' αυτό εγώ δεν βάζω σκόρδο. Να και ένα φαγητό που δεν βάζω σκόρδο. Γιατί μου κάνει λίγο σάλτσα μακαρονιών μετά. Έχω τρία θέματα εγώ. Θέλω το φαγητό αυτό να έχει δική του ταυτότητα. Εντάξει. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα ζεστό νερό. Όμως εγώ τι έκανα. Σας είπα και χθες, αν θυμάμαι καλά. Έβρασα το κεφάλι και τα ποδάρια του κόκορα. Τα οποία πρώτη φορά φάγα στην Πελοπόννησο ποτάρι κόκορα στο σπίτι του κυρίου Κουταβά του Κρεοπόλη. Όταν μου έδωσε να φάω το ποδάρι του κόκορα, παιδιά. Το φάγες, βρε θηρίο. Χλώμιασα. Όταν σας λέω χλώμιασα. Ωραίο είναι. Έγινε άσπρο. Είναι λίγο τρομακτικό, αλλά ήταν τόσο νόστιμο και τόσο μελωμένο που όντως θα μπορούσα να χάσω να το φάω μετά. Πρώτη φορά, παιδιά, μου λέει ο άνθρωπος, ένας πολύ καλός Κρεοπόλης. Αυτό δεν το έχω φάει ούτε εγώ, ρε μαζί. Μου λέει, θα φας, φέρουν οι άνθρωποι το γιουβέτσι, τι είχαν κάνει. Κόκορα, κοκκινιστό, δεν θυμάμαι. Και μου λέει ο καλεσμένος μας θα φάει το ποδάρι. Έπαμε τι σε μένα. Πες όχι. Ξέρετε, δεν πεινάω πάρα πολύ. Έχασα τη λαλιά μου. Εδώ όταν κάνουμε εκπομπή, εγώ στην εκπομπή δεν τρώω, τι λέω.